να συνδεθούμε με τον κύριο Κώστα Τζαβάρα, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Τζαβάρα, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ανέβηκαν οι τόνοι χθες στη Βουλή. Ο κύριος Μητσοτάκης νομίζω ότι έδωσε όλες τις συγκεκριμένες απαντήσεις και έκανε συγκεκριμένες αναφοράς λέγοντας, ξεκαθαρίζοντας μάλλον, ότι δεν δικαιούται η σημερινή κυβέρνηση να μιλάει για διαπλοκή και για διαφθορά. Δώστε μας λίγο το παρασκήνιο όλης αυτής της ιστορίας. Νομίζω ότι εχθές δόθηκε ευκαιρία στον ελληνικό λαό να καταλάβει ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης είναι ένας υπεύθυνος πολιτικός που δεν κουβαλάει αυτές τις παθογένειες του πολιτικού λόγου που στη μεταπολίτευση έχουν δώσει αναστήματα εντός εισαγωγικών πολιτικά, όπως είναι ο κύριος Τσίπρας και οι άλλοι λαϊκιστές. Για μένα, και το λέω έτσι με αίσθημα πραγματικής ικανοποίησης, η εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη χθεσινή στη Βουλή δείχνει την ποιότητα του Πρωθυπουργού που θα έχουμε στην επόμενη κυβέρνηση. Το ότι κατάφερε και όλο αυτό τον ρήπο που εξέμεσε κυριολεκτικά ο Πρωθυπουργός, το ρήπο της ψευτιάς, της ανηλικρίνειας, της υποκρισίας, της χρήσης μιας προπαγάνδας η οποία στο παρελθόν μόνο από ολοκληρωτικά καθεστώτα χρησιμοποιείται δήθεν με την επίκληση εφημερίδων, οι οποίες έχουν καταστήσει πρακτική κυρίαρχη στην ενημέρωση του ελληνικού λαού τη χρήση αναλυθών γεγονότων, όπως αυτά που έγραφε η συγκεκριμένη εφημερίδα στην οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, για τις δήθεν συναντήσεις που είχε ο κύριος Μητσοτάκης με τη Μέρκελ και τον Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, τους οποίους δήθεν επέστησε την προσοχή ότι δεν πρέπει να υποχωρήσει η Γερμανία στις απαιτήσεις Τσίπρα. Αυτά είναι ψεύδια σύστολα, είναι συκοφαντίες και εγώ προσωπικά σαν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είμαι απόλυτα ικανοποιημένος, γιατί εχθές είδα τον αρχηγό μας να δείχνει ποιο πραγματικά είναι το πρόσωπο του καινούριου Πρωθυπουργού που θα έρχει σε λίγο η Ελλάδα. Ενός έντιμου, ασυμβίβαστου πολιτικού που βέβαια δεν πτωείται από αυτού του είδους τις πρακτικές που στην Ελλάδα η αριστερά τις έχει κατά κόρο χρησιμοποιήσει και γι' αυτό κατάφερε δεκαετίες τώρα να κρατάει τον κόσμο αυτό το επίπεδο της χαμηλής απέτησης και της χαμηλής αξίωσης για αλήθεια από τους πολιτικούς. Γιατί μέχρι τώρα η αριστερά του έδινε σαν όνατρο, κυριολεκτικά. Κύριε Τζαβάρα, επειδή είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έγκριτος νομικός, έχετε αναλάβει και στο παρελθόν τον τομέα δικαιοσύνης της Νέας Δημοκρατίας, ξέρω ότι η Νέα Δημοκρατία με αφορμή το non-paper του Μεγάρου Μαξίμου που μιλούσε για δήθεν προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να βγει, από, μάλλον την προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να... να αλλάξει την ατζέντα για να φύγει, από τα σκάνδαλα τα οποία και τις δικαστικές περιπέτειες τις οποίες θα έρχει. Η Νέα Δημοκρατία επισκέφθηκε τον Άριο Πάγο την πρώτη φορά, από ό,τι ξέρω δεν υπήρξε κανείς εκεί για να δώσει σαφείς απαντήσεις. Για το ερώτημα είναι το εξής, και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο, ότι όταν υπάρχει ένα θέμα, έστω ας πούμε ότι υπάρχει ένα θέμα, δεν είναι αρμόδια η δικαιοσύνη, είναι αρμόδια η Βουλή. Χτες όμως και πάλι ο κύριος Καμένος, κύριε Τζαβάρα, είπε από το βήμα της Βουλής ότι έρχονται προφυλακίσεις βουλευτών της Νουδού για σκάνδαλα. Μάλιστα, αστειεύτηκε και έλεγε να δούμε αν θα δοθούν άδειες από τις φυλακές για να ψηφίσει το Σκοπιανό. Και το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής, κύριε Τζαβάρα. Θα ζητήσετε από τον Άριο Πάγο, θα ζητήσετε από τις ενώσεις των δικαστών και εισαγγελέων να παρέμβουν, ή θα ζούμε αυτό πλέον, δηλαδή να προαναγγέλλονται διώξεις και να πέφτει λάση στον ανεμιστήρα? Προσωπικά, και χαίρομαι για την ερώτηση που μου κάνετε, και ως δικηγόρος επί 40 χρόνια της μαχόμενης δικηγορίας, αλλά και ως βουλευτής επί 11 χρόνια του Ελληνικού Κοινοβουλίου, είναι η πρώτη φορά που βλέπω επιλεκτική χρήση των δικαστικών θεσμών και κινητοποίησή τους και ενεργοποίησή τους επιλεκτικά μόνο για τις καταγγελίες ή για αυτά τα οποία φέρνει στο φως η κυβέρνηση. Εγώ μένω ακόμα με το παράπονο γιατί δεν έσπευσε κανένας εισαγγελέας να κάνει προκαταρτική εξέταση κατεπίγουσα για τις καταγγελίες που έκανε ο παραιτηθής πρόεδρος του
ελληνικού οργανισμού διαστήματος, ο οποίος είπε ότι φεύγω από αηδία. Και βέβαια το μόνο που έχω να πω και να συμβουλεύσω είναι ότι πρέπει να ακολουθήσετε το δρόμο του χρήματος. Μέχρι τώρα κανένας εισαγγελέας δεν έχει διατάξει επίγουσα προκαταρτική εξέταση τη στιγμή που με την οποιαδήποτε αναφορά στο λόγο του κυρίου Κοτσιά ή του οποιοδήποτε άλλου υπουργού της κυβέρνησης σπέβδουν όλοι οι εισαγγελείς να οργανώνουν ελέγχους επί ελέγχων εναντίον προσώπων που επιλεκτικά στοχεύονται από την κυβέρνηση. Αυτά που είπε χτες ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης είναι ενδεικτικά του ζόφου που επικρατεί στους χώρους της δικαστικής λειτουργίας του κράτους. Εδώ υπάρχει μια τρομοκρατία, υπάρχει μια διάκριση, ένας ειλικρινά απαράδεκτος διαχωρισμός των δικαστών σε ημετέρους και σε αντιπάλους. Εδώ καθημερινά γίνονται στα δικαστήρια πράγματα για τα οποία δεν μπορεί κανένας πια, δεν έχει το δικαίωμα να μένει απαθής. Εγώ πιστεύω ότι και η Νέα Δημοκρατία έχει αυτή τη στιγμή υποχρέωση σε μια μετοπική σύγκρουση κατά του παρακράτους, κατά των θεσμών της παραθεσμικής οργάνωσης της λειτουργίας του πολιτεύματος. Έχει χρέος η Νέα Δημοκρατία, όλοι εμείς οι δημοκράτες, οι φιλελεύθεροι, να ορθώσουμε μέτωπο. Δεν μπορεί πλέον αυτή η ιστορία με το παρακράτος που πλέον ξέρουμε το πρόσωπό του, με όλους αυτούς τους τύπους, τους κοκκουλοφόρους, τους ρουβίκονες, οι οποίοι ουσιαστικά αποτελούν το σημερινό παρακράτος που ενισχύει ή κατά κάποιο τρόπο βοηθάει την κυβέρνηση να παραπλανάει ή να δημιουργεί περισπασμούς επικοινωνιακούς όταν τα πράγματα φτάνουν σε ένα κρίσιμο σημείο για την Ελλάδα. Αυτό που έγινε δε τώρα με την ιστορία της Συμφωνίας των Πρεσπών, που είναι η πιο ντροπιαστική συμφωνία που έγινε ποτέ, που είναι η μεγαλύτερη παραχώρηση που έγινε εις βάρος εθνικών συμφερόντων, που κανένας από τους Σιριζαίους δεν εννοεί να αντιληφθεί και όλοι λένε αηδίες περί δίθεν ενός θέματος που επί 25 χρόνια ελίμναζε, λες και το Ιρλανδικό θέμα που είναι 150-200 χρόνια τώρα, δεν είναι ζήτημα που έπρεπε να έχει λυθεί εάν στη θέση του σημερινού Πρωθυπουργού της Ελλάδας βρισκόταν ο κ. Τσίπρας με τον τρόπο που αυτός πιστεύει ότι πρέπει να λύνονται τα εθνικά θέματα. Τα εθνικά θέματα λύνονται τότε και μόνο τότε όταν εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις, οι πολιτικές και οι τεχνικές για μια δίκαιη λύση των προβλημάτων. Όταν πηγαίνουμε και κάνουμε παραχωρήσεις στην εθνικότητα και στη γλώσσα απέναντι σε ένα κράτος που μέχρι σήμερα δεν είχε εθνική υπόσταση και με βάση αυτές τις δύο αναγνωρίσεις κατάφερε ο κύριος Τσίπρας να του κάνει έθνος, γιατί αυτό πανηγυρίζει σήμερα ο Ζάεφ. Ο Ζάεφ λέει ότι εγώ κατάφερα με την αναγνώριση της Ελλάδας του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Κοτζιά να σας φτιάξω εθνική υπόσταση. Σήμερα υπάρχει ένα εθνικά πλέον υποστασιωμένο κράτος και δυστυχώς χρησιμοποιεί το όνομα της Μακεδονίας. Αυτό είναι πράγματι η μεγαλύτερη ντροπή που υπήρξε ποτέ στα χρονικά αυτής της πολιτείας κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης και φοβούμαι ότι έπεται και συνέχεια στα θέματα που έχουν σχέση με την Τζαμπουριά και στις συμφωνίες που ετοιμάζει η κυβέρνηση με την Αλβανία. Αυτά τα πράγματα λοιπόν δεν μπορούμε πια να τα ανεχόμαστε, δεν μπορούμε πια στον καναπέ να βλέπουμε την τηλεόραση και μονίμως να εκφράζουμε την κατάπληξή μας, αλλά ήρθε η ώρα να περάσουμε και στην πολιτική δράση. Αυτή είναι η άποψή μου και όσο αδρανούμε η Ελλάδα θα λιγοστεύει, η δημοκρατία θα γίνεται όλο και πιο μικρή, όλο θα ασχολείται μόνο για τα σήματα, οι πολίτες θα υποφέρουν και θα δυστυχούν κάτω από τους πανηγυρισμούς των υπουργών της κυβέρνησης, του κ. Τσακαλώτη και των άλλων, που νομίζουν ότι έχοντας εξασφαλίζει τους επένους τύπων της πολιτικής, νάνων πολιτικών θα έλεγα, όπως είναι ο κ. Μοσχοβησή, έχουν το δικαίωμα να αυτοπενεύονται και να αυτοκολακεύονται δήθεν ότι έχουν πετύχει μεγάλο θρίαμβο τη στιγμή που ο τόπος βουλιάζει μέσα στη δυστυχία και μέσα στην οικονομική ασφυξία. Ας πάνε στους δρόμους τους εμπορικούς να δουν τι γίνεται με την οικονομία, ας πάνε στις τράπεζες για να καταλάβουν εκατομμύρια άνθρωποι πως έχουν αφαιθεί
να είναι βορρά στα νύχια των εταιριών αυτών της, που ειδοποιούν δήθεν για τα δάνεια και απειλούν τους πολίτες οι οποίοι έφτασαν στο σημείο να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους εξαιτίας της κρίσης, για την οποία δήθεν ο κύριος Τσίπρας δηλώνει αμέτωχος. Αυτά είναι ντροπής πράγματα. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να μπει ένας σφραγμός σε όλα αυτά τα πράγματα. Οι τράπεζες πρέπει να αναλάβουν υποχρεώσεις, πρέπει να συμμετέχουν στο κόστος της κρίσης οι τράπεζες. Οι τράπεζες δεν μπορούν να απαιτούν από τους πολίτες επιτόκια 25% και 26% και 27% με ανατοκισμό κάθε τρεις μήνες, τη στιγμή που δεν υπάρχει επιτόκιο κατάθεση πάνω από ένα τόκο. Αυτή την τοκογλυφική δραστηριότητα των τραπεζών η κυβέρνηση την θάλπει. Και όχι μόνο την θάλπει, αλλά και την ανέχεται. Την ίδια στιγμή που λέει ότι όλα τα πράγματα πλέον έχουν φτάσει σε ένα σημείο να είναι ρόδινα, με βάση τις ευλογίες του κυρίου Μοσκοβισσή και άλλων τέτοιων προθήμων συμμάχων της κυβέρνησης, που δεν ασχολήθηκαν ποτέ να δούμε στη δυστυχία του ελληνικού λαού ποιος είναι εκείνος που ουσιαστικά δημιουργεί αυτό το ζόφο που ζούμε καθημερινά. Κύριε Τζαβάλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εγώ σας ευχαριστώ.